Γέννητο Κύριε το Ελαιός επί μας κατάφερε ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε το Ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήσεις. Συμπρέπει ένος, συμπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh.
Δεσπότημον Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Ευχαριστώ για αυτήν την επάνταση μας, καλημέρωστε τη βοήθειά μας, καλή δύναμη, πολλά 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 και ευνοημένα είναι η δέτη σας. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστής της Κύρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμίμων προς Κύπριον το Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αείν επί τους αιώνας.
Υπήρχε και ένας αδελφός ο οποίος ήταν αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς αργόστροφος. Έκανε τα πάντα, αλλά τα έκανε με ένα δικό του ρυθμό και αυτό πείραζε τους άλλους. Όχι πραγματικά, αλλά τους έβαζε το δαιμόνιο να τους πειράξει για να μπορούν να μην χαρούν την παρουσία του άλλου. Έτσι λοιπόν κάθε λίγο και λιγάκι πήγαινε ένας στον ηγούμενο και έλεγε: ο αδελφός εκείνος έκανε αυτό, εκείνος δεν το έκανε σωστά, το άλλο το έκανε παραπάνω, το άλλο το έκανε λιγότερο. Ο ηγούμενος έβλεπε τον άνθρωπο, αλλά δεν μπορούσε να βρει τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του ανθρώπου. Γιατί ο ηγούμενος ήταν καλής προαίρεσης άνθρωπος. Προσευχόταν λοιπόν και έλεγε τι να κάνω. Είναι 49 εναντίον ενός. Και αυτός είναι αρνή, δεν πειράζει κανένα. Τον προσβάλλει, σφάζει το κεφάλι κάτω, λέει ευχαριστώ, συγγνώμη, ευλόγησο και συνεχίζει. Προσευχόταν λοιπόν ο ηγούμενος και στο τέλος πέρασε από το μυαλό του μια σκέψη και είπε να κάνω μια σύναξη να όλοι μαζί για να συζητήσουμε το θέμα. Και έκανε μια σύναξη. Μαζεύτηκαν όλοι στην αυλή, είχαν ανάψει μάλιστα μια φωτιά για να ζεσταθούν γιατί έκανε κρύο, δεν είχαν μεγάλο χώρο για να τους χωράει όλους και δεν ήθελε ο ηγούμενος να συζητήσουν κάτι μέσα στην εκκλησία. Μαζεύτηκαν λοιπόν στην αυλή και έλεγε: ελάτε πατέρες, ορίστε. Έρχεστε και μου λέτε διάφορα ο καθένας χωριστά, εδώ να πούμε όλοι τι απασχολεί τον καθένα. Σκέφτηκε τότε ο ηγούμενος και είπε: πάτε στα κελιά σας και φέρτε όλοι τα πανέρια που έχετε πλέξει για να τα πουλήσουμε στο τέλος του μήνα που τα πουλάμε στον διακονητή, στον άνθρωπο δηλαδή που έρχεται και τα παίρνει και αυτός μας φέρνει σιτάρι, αλάτι, λάδι για τα καντήλια, κρασί, για τη θεία λειτουργία, ό,τι χρειαζόμαστε. Πήγαν λοιπόν οι πατέρες και έφεραν όλοι τα πανέρια τους, κάθισαν πάλι γύρω-γύρω και είχε ο καθένας μπροστά τα πανέρια. Και λέει ο ηγούμενος: αρχίστε λοιπόν τώρα ο καθένας να πετάει πάνω στη φωτιά ένα πανέρι. Τον κοίταξαν καλά, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Άρχισαν λοιπόν να πετάνε με τη σειρά τους ο καθένας τα πανέρια που είχαν πλέξει και ήξεραν ότι στο τέλος του μήνα που θα ερχόταν ο διακονητής δεν θα είχαν πανέρια να του δώσουν, που σημαίνει δεν θα είχαν τρόφιμα για τον επόμενο μήνα.
αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν παρακοή και πέταγανε πάνω στη φωτιά τα πανέργια τους. Πέταξε λοιπόν μαζί με όλους τα πανέργια του και ο αδελφός ο οποίος είπαμε ότι είχε αυτή την ιδιαιτερότητα. Και τα πανέργια αυτού του αδελφού βέβαια ήταν αναγνωρίσιμα γιατί ήταν όλα στραβά. Δεν είχε κανένα καλό πανέρι, έπιανε το πανέρι αυτού του αδελφού το 1/3 της τιμής. Δηλαδή έπαιρνε κάποιος ένα πανέρι και του έδιναν και ένα δώρο από αυτό που έκανε ο αδελφός. Σταμάτησε λοιπόν η φωτιά να καίει και κοίταγαν όλοι τον ηγούμενο. Κοιτάξτε τη φωτιά. Η φωτιά είχε τελειώσει. Τα πάντα είχαν καεί, μόνο πάνω στη φωτιά στεκόντουσαν τα πανέρια. Τότε όλοι έκαναν μια μετάνοια στον ηγούμενο, φίλησαν το χέρι και πήγαν και είπαν συγγνώμη στον αδερφό που ταλαιπωρούσαν και συνέχισε το κοινόβιο τη ζωή του όμορφη. Πήρε ο Θεός δηλαδή τον πειρασμό και δεν πειραζόταν πια κανείς. Στη δική μας ζωή, στο δικό μας κοινόβιο, στην πόλη μας, σε κάθε πόλη, σε κάθε τόπο, σε κάθε μητρόπολη, υπάρχουν ένας, δύο, τρεις, εκατό, η μισή εναντίον των άλλων μισών και αυτό πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε και να το ξεπεράσουμε. Και ο μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε τα προβλήματα είναι ο τρόπος του να μάθει, να αγαπάει ο ένας τον άλλον και να δέχεται ο ένας τον άλλον και να σκέφτεται πως ο Θεός δέχεται τον καθένα μας. Εμένα με δέχεται ο Θεός όπως είμαι. Με τις αμαρτίες μου, με τα προβλήματά μου. Εγώ για ποιο λόγο και με τι δικαίωμα δεν θα δεχθώ τον άλλον με τα προβλήματά του και τις αμαρτίες του και δεν θα προσευχηθώ γι' αυτό. Αυτή είναι η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ένα στάδιο αγώνα και θα περάσουμε από αυτό το στάδιο για να μπορούμε να χαρούμε το Πάσχα. Αν δεν μπορούμε να περάσουμε από αυτό το στάδιο, το Πάσχα θα είναι μόνο μερικά τρόφιμα. Για άλλον λιγότερα και για άλλον περισσότερα. Αλλά δεν είναι αυτό το Πάσχα. Πάσχα είναι να ξεπεράσουμε το δύσκολο ποτάμι και να φτάσουμε απέναντι στη χαρά της παρουσίας του Θεού, δηλαδή στα πρόσωπα του συνανθρώπου μας, την παρουσία του Θεού, να δούμε. Ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ, Πατέρα Αντώνη, για τη διακονία σας εδώ. Ευχαριστούμε, Πατέρα Ιωάννη, προσευχόμαστε να δυνάμωσε και άλλο. Ευχαριστούμε, Άγιο Ψάλτης, για την πορεία σας στην Ορμοδία και Επίτροπη. Χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι στην Καρδάμενα και βλέπω κάτι καινούριο, κάτι πιο όμορφο κτλ. Συγχαρητήρια και για την πολύ ωραία κατασκευή του μανουαλιού. Να ανάβεται για να φεύγει ο καπνός και να μην μαυρίζει ο ναός μας. Άρχοντα χαιρόμαστε που σε έχουμε δίπλα μας σε μέμψη καιρό. Φαίνεται το γραφείο σε δυσκολεύει κι άλλο. Να είστε ευλογημένοι και χαρούμενοι όλοι. Ευχαριστούμε χαρά που ήρθες και εσύ εδώ να μας δούνε και οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ στην Καρδάμενα, στον όμορφο αυτό ευλογημένο τόπο που την εκκλησία του στερέωσε ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Οι Καρδαμιώτες έχουν ένα λόγο να χαίρονται γι' αυτό και έχουν κάτι που είναι πραγματικότητα. Αυτό που λέμε οι Εβραίοι είναι αληθινό γιατί εδώ πάτησε ο Άγιος Παύλος, ο Απόστολος. Ξεκίνησε από την Κό, πέρασε από το Ζυμπάρι και βάφτισε, ήρθε στην Καρδάμενα και βάφτισε στις Βασιλικές, γι' αυτό και η Καρδάμενα έχει δώσει Βασιλικές και από εδώ έφυγε για τη Ρόδο και μετά για τα Ιεροσόλυμα. Αυτό είναι το γεγονός, να το λέτε στα παιδιά σας, να το έχετε κάφημα ότι ο τόπος που πατάτε είναι ένας τόπος που τον πάτησε ο Άγιος Ένδοξος Απόστολος Παύλος. Τα νερά σας είναι νερά στα οποία βάφτισε ο Άγιος Ένδοξος Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, ο ιδρυτής της τοπικής μας Εκκλησίας. Πολλά, πολλά, πολλά να είναι τα έτη σας.
Κοιτάξτε τη φωτιά. Η φωτιά είχε τελειώσει. Τα πάντα είχαν καεί. Μόνο πάνω στη φωτιά στεκόντουσαν τα πανέρια. Τότε όλοι έκαναν μια μετάνοια στον ηγούμενο, φίλησαν το χέρι και πήγαν και είπαν συγγνώμη στον αδερφό που ταλαιπωρούσαν και συνέχισε το κοινόβιο τη ζωή του όμορφη. Πήρε ο Θεός δηλαδή τον πειρασμό και δεν πειραζόταν πια κανείς. Στη δική μας ζωή, στο δικό μας κοινόβιο, στην πόλη μας, σε κάθε πόλη, σε κάθε τόπο, σε κάθε μητρόπολη, υπάρχουν ένας, δύο, τρεις, εκατό, η μισή εναντίον των άλλων μισών και αυτό πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε και να το ξεπεράσουμε. Και ο μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε τα προβλήματα είναι ο τρόπος που να μάθει να αγαπάει ο ένας τον άλλον και να δέχεται ο ένας τον άλλον και να σκέφτεται πως ο Θεός δέχεται τον καθένα μας. Εμένα με δέχεται ο Θεός όπως είμαι, με τις αμαρτίες μου, με τα προβλήματά μου. Εγώ για ποιο λόγο και με τι δικαίωμα δεν θα δεχθώ τον άλλον με τα προβλήματά του και τις αμαρτίες του και δεν θα προσευχηθώ γι' αυτό. Αυτή είναι η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ένα στάδιο αγώνα και θα περάσουμε από αυτό το στάδιο για να μπορούμε να χαρούμε το Πάσχα. Αν δεν μπορούμε να περάσουμε από αυτό το στάδιο, το Πάσχα θα είναι μόνο μερικά τρόφιμα, για άλλον λιγότερα και για άλλον περισσότερα. Αλλά δεν είναι αυτό το Πάσχα. Πάσχα είναι να ξεπεράσουμε το δύσκολο ποτάμι και να φτάσουμε απέναντι στη χαρά της παρουσίας του Θεού, δηλαδή στα πρόσωπα του συνανθρώπου μας, την παρουσία του Θεού, να δούμε. Ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ, Πατέρα Αντώνη, για τη διακονία σου εδώ. Ευχαριστώ, Πατέρα Ιωάννη, που προσευχόμαστε να δυνάμωσε και άλλο. Ευχαριστώ, Άγιο Ιωάννης, για την πορεία σας στην Αρμονία και Επίτροπη. Χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι στην Καρδάμενα και βλέπω κάτι καινούριο, κάτι πιο όμορφο κτλ. Συγχαρητήρια και για την πολύ ωραία κατασκευή του μανουαλιού. Να ανάβεται για να φεύγει ο καπνός και να μην μαυρίζει ο ναός μας. Άρχοντα χαιρόμαστε που σε έχουμε δίπλα μας σε αμέμιση καιρό. Φαίνεται το γραφείο σε δυσκολεύει κι άλλο. Να είστε ευλογημένοι και χαρούμενοι όλοι. Ευχαριστούμε χαρά που ήρθες και εσύ εδώ να μας δούνε και οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ στην Καρδάμενα, στον όμορφο αυτό ευλογημένο τόπο, που την εκκλησία του στερέωσε ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Οι Καρδαμιώτες έχουν ένα λόγο να χαίρονται γι' αυτό και έχουν κάτι που είναι πραγματικότητα. Αυτό που λέμε οι Εβραίοι είναι αληθινό, γιατί εδώ πάτησε ο Άγιος Παύλος, ο Απόστολος. Ξεκίνησε από την Κό, πέρασε από το Ζυμπάρι και βάφτισε, ήρθε στην Καρδάμενα και βάφτισε στις Βασιλικές, γι' αυτό και η Καρδάμενα έχει δώσει τις Βασιλικές και από εδώ έφυγε για τη Ρόδο και μετά για τη Ιεροσόλυμα. Αυτό είναι το γεγονός, να το λέτε στα παιδιά σας, να το έχετε κάφημα, ότι ο τόπος που πατάτε είναι ένας τόπος που τον πάτησε ο Άγιος Ένδοξος Απόστολος Παύλος. Τα νερά σας είναι νερά στα οποία βάφτισε ο Άγιος Ένδοξος Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, ο ιδρυτής της τοπικής μας Εκκλησίας. Πολλά, πολλά, πολλά να είναι τα έτη σας. Καθημερινή,
Χριστού.